Λέγε φίλε, ναι. Έλα ρε γορίλο, φίλος ο Κύπριος είμαι. Ω, Κύπριος, έλα ρε παικτάρα. Τι έγινε. Τι έγινε, καραντίνα, καραντίνα και στην Κύπρο. Ναι. Πάμε στον πρώτο φίλο, ναι. Όσο Μανάβης, μην γίνει παρεξήγηση ο Μάκης. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε φίλο, όνομα και ομάδα. Ραπτοπουλέ. Μάλιστα. Καλημέρα και σαν Σλαμά. Καλημέρα φίλε, όνομα και ομάδα αν θες μόνο. Γιώργης από Δομοκό που πάω. Τι είναι Δομοκό? Από Δομοκό είσαι. ΠΑΟΚ. Ναι, και είχα πάει τώρα στην καραντίνα στο χωριό. Και έμεινες εκεί. Θέλω να σου αφιερώσω το τόπουλο αυτό. Καπνίζω και σε σκέφτομαι. Πίνω και με φτάω. Φωτογραφίες σου κοιτώ. Ακόμα σ' αγαπάω. Φωτογραφίες σου κοιτώ. Ακόμα σ' αγαπάω. Δώσ' μου χρόνο, περίμενα 50 λεπτά. 50 λεπτά, δεν θέλω να σας ζητήσω. Πάμε λίγο. Με πρόδωσες και έφυγε. Κλείς τώρα μόνο το μαλάκα, η φάλτσος είναι, δεν τον ακούς. Κλείς τώρα το μαλάκα, φάλτσος είναι. Ωραία, 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 ωραία. Φύγε μόνο. Κλείς τώρα ρε από εδώ, φτάνει. Εσείς τα διάλογη αισθητική σας. Ξέρεις γιατί χάρηκα το Πάσχα που ήταν κλειστά όλα. Και δεν μας βρωμό, ρημάξατε τα αυτιά με τα βρωμοτράγουδά σας. Τα κλαρίνα, τα ποντιακά και όλα τα γυφτοτράγουδα. Ναι, αλλά στο κορδελιό είχε... Α, πα. Τους βρωμοκαράδες και τους βρωμο... αρχίζουν και αυγίζουν όλοι μαζί. Χαρήκατε που ο Χριστούλης και τα αρνιά, τώρα μετά το άλλο. Άντε, καθείτε βρωμιάριδες να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή, το Μάρια να πούμε, ναι. Είπαμε ναι. Έλα ράση μου, μόλι σου λέω. Εσύ τι είσαι όμορφος. Ναι. Μπράβο. Να μου δώσεις μια φωτογραφία σου. Να μου δώσεις μια φωτογραφία σου όταν χέσω και έχω δυσκολία. Ρε πας στο διάλο ρε καθήκια, εσύ τα διάλα από εδώ πρωί πρωί. Μη σε σακατέψω στο ξύλο καμιά μέρα. Εσύ τα διάλα από εκεί βλάκα. 5 χρόνια παίρνεις και βρίζεις καθήκη. Σου τρώμεις κάτι μπουνιές από κάτω σου δουν τα δόντια στα μάτια θα σου δουν κάτι όλοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Κολόμαγκες όλοι. Μαγκές από μακριά. Κολοχανάδες. Από κοντά, στο ένα μέτρο ένας. Ένας καθήκη. Άντε μπράβο, 5 χρόνια. Φλάκα, σε έβαλε ο Τσιόδρας μέσα, ηλίθιε. Σε έβαλε μέσα ο Τσιόδρας. Και ο άλλος εκεί ο Πυθικομούρης, πώς το λένε, ο Χαρδαλιάς. Και κλειστήκατε μέσα και φοβάστε τους μπάτσους. Και κάνεις μαγιά σε μένα από το τηλέφωνο. Στεδιάλα από εκεί πέρα, καθήκη. Πάμε επόμενος, ναι. Λέγε φίλε, ναι. Έλα ρε γορίλο, φίλος ο Κύπριος είμαι. Ω, Κύπριος, έλα ρε παικτάρα. Τι έγινε. Τι έγινε, καραντίνα, καραντίνα και στην Κύπρο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ηγέτη Τσιόνδρα. Ναι. Στον εθνικό ήρωα Τσιόνδρα. Μπα. Που έσωσε χιλιάδες κόσμο από αυτόν τον θανατηφόρο ιό. Και τώρα τους βγάλει σε αγέλη. Θα τους βγάλει σε ανοσία τώρα, πώς θα γίνει. Όχι, κλεισμένοι πρέπει να είμαστε για ακόμα κάνα μήνα. Ναι. Να περάσει το κακό. Αυτό να περάσει αναχτό ένα μήνα δεν σημαίνει. Άρα εσείς ναι. Δεν υπάρχει Κύπριος Τσιόδρας. Από τον Τσιόδρα είναι άλλος. Υπάρχει Κύπριος Τσιόδρας, αλλά κάνει αντιγραφή. Ό,τι κάνετε εκεί το κάνουμε και εμείς. Πώς λέγεται αν επιτρέπετε. Ό,τι του γράφουνε λέει ρε φίλε, ό,τι του γράφουνε λέει και αυτός ο άνθρωπος. Ό,τι του γράψει το αφεντικό λέει. Είναι μεγάλος επιστήμονας. Ναι. Πώς λέγεται ο Κύπριος Τσιόδρας, πώς λέγεται. Ο Κύπριος Τσιόδρας, πώς λέγεται. Δεν σ' ακούω, για πες. Ο Κύπριος Τσιόδρας, πώς λέγεται, αν επιτρέπετε να το σημειώσουμε. Κοστρίκης. Κοστρίκης. Ναι. Κοστρίκης, μάλιστα. Ποιος του δίνει το χαρτάκι αυτού του Κοστρίτη. Κοστρίκης. Είναι όλα βάση ερευνών και επιστήμης, Ραπτόπουλε. Όσο για σένα που θέλεις να πάρεις κανένα δύο likes παραπάνω, κάθεσαι και κράζεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι δουλειά κάνεις, Κύπριε, τι δουλειά κάνεις. Θέματα υγείας. Ωραία, τι δουλειά κάνεις. Δεν μπορώ να σε αποκαλύψω. Είμαι επώνυμο πρόσωπο στην Κύπρο. Είσαι επώνυμο πρόσωπο στην Κύπρο, μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Διάλειμμα. Διάλειμμα κατευθείαν. Κατευθείαν. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Γιωρίκας εδώ. Έχω κάποιον Παναή να θέλει να σου μιλήσει. Γιωρίκας και έχεις κάποιον Παναή. Έλα, Κωστή. Έλα.
Τι γίνεται τώρα, έχουμε ανοίξει το καφενείο κρυφά στο Δομοκό. Έχουμε μαζευτεί εδώ και εσύ βρίζει το χωριό. Ε, τι χωριό μωρέ Δομοκό, τι ωραίο έχει ο Δομοκός. Καταρχήν Δομοκός δεν είναι χωριό, είναι Κωμόπολη. Γιώργο κάτσε λίγο γιατί μας βρίζεις σαν χωριό. Δεν σε βρίζω ρε φίλε. Παναή, εγώ σας ύμνησα. Δομοκός είναι Κωμόπολη, λατρεύω το κατοίκι Δομοκού. Αγοράζω κάθε 10 μέρες περίπου μισό κιλό και θέλω να έρθω Δομοκό. Τι ωραίο έχει ο Δομοκός μωρέ. Δεν είναι ωραίο, αλλά γιατί να το βρίζω. Δεν το βρίζω, δεν είπα. Έχουμε ανοίξει το καφενείο και έχουμε μαζευτεί 5 άτομα κρυφά. Και εσύ μας βρίζει το χωριό. Καλά λέει. Ρε φίλε, είναι άσχημο το χωριό σου. Δεν έχει όμορφιες. Δεν είναι πολλά ωραία, αλλά γιατί να το βρεις. Μα δεν το βρίζω, λέω, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή εμένα, εγώ είμαι ωραίος ρε φίλε. Πάρε με κοντά ρε σκηνοθέτη. Δείξε με κοντά. Κάτσε ρε φίλε. Εγώ είμαι ωραίος ρε φίλε. Δηλαδή αν δεν με πεις ωραίο με βρίζεις. Ρε Παναή. Εντάξει κατάλαβα άνθρωπος. Ρε εσύ. Ρε συγγνώμη, δείξε με κοντά ρε, δείξε με κοντά. Είμαι εγώ ωραίος άντρας. Όχι. Δηλαδή αν με πει κάποιος ότι δεν είμαι ωραίος. Πρέπει να τον βρίσω. Μα δεν είμαι ωραίος. Ωραία. Ούτε ο Δομοκός είναι ωραίος ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε. Ούτε το Κιλκής είναι ωραίο, ούτε οι γυναίκες στο Κιλκής είναι ωραίες. Ούτε η Θήβα. Ούτε η Θήβα είναι ωραία, ούτε η Δράμα είναι ωραία. Τι να κάνω τώρα δηλαδή εγώ, δηλαδή ψέματα είναι. Ωραία, θέλω να σου πήρε εσύ. Ούτε η Ξάνθη είναι ωραία. Τι, όπα. Όπα. Τι έχει ωραίο η Ξάνθη. Έλα, καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλημέρα, φίλε, όνομα. Ο Γιώργος, νομίζω ότι έγινε μια παρεξήγηση. Εμείς είμαστε περιβολιώτες, όχι δομοκίτες. Περιβόλοι Δομοκού. Νομίζω ότι αυτό έγινε η παρεξήγηση πριν και δεν καταλάβατε. Ναι, παιδί μου, εγώ στο Δομοκό πήγα και δεν μ' άρεσε να πούμε. Το μέρος. Ποια παρεξήγηση είναι εσύ, Δημήτρης, Γιώργος. Άκου λίγο, Ασλάμα. Εμείς έχουμε μιλήσει εδώ 5 φορές. Εμείς είμαστε από εκεί που φτιάχνουν το κατοίκι, το περιβόλιο Δομοκού. Δεν είμαστε από το Δομοκό. Α, εγώ γουστάρω κατοίκι. Ωραία. Ακριβώς, ναι. Ο Κωστής πρέπει να έρθει στο περιβόλιο Δομοκού να τον φιλοξενήσω εγώ, Γιώργος. Και είναι ψηλά, είναι ψηλά, τι είναι. Τι? Είναι σε ύψος. Όχι, είναι χάλιο το χωριό, είναι αγροτοχώρη, αλλά θα περάσουμε τέλεια. Έχω. Συντρώνει σε 2, θα τον βάλω στα βένσες, θα βγαίνουμε στα χωράφια για φωτογραφίες. Δεν με ενθουσιάζουν τα χωράφια. Στα χωράφια φωτογραφίες είμαι τώρα, Πτόπουλο, δεν κατάλαβα. Είμαι ρε φίλε Αργιανός, είμαι να πάω στα χωράφια. Γεράκια έχει εδώ πέρα, μαύρο. Γεράκια έχει. Θα γυρνάμε τα κουντοσούφλια όλη την ώρα, θα πούμε λάμπρο, θα είναι τέλεια σου λέω. Κωστή, σου λέω, βάλει τέλεια. Πες ένα συγγνώμη εδώ στον Παναή, γιατί τον πλήγωσες πάρα πολύ. Τον πλήγωσα. Συγγνώμη ρε Παναή, σε πλήγωσα. Πάμε επόμενη γραμμή. Διαμαλώσουμε τώρα, πάμε επόμενη γραμμή. Δεν ενθουσιάζομαι από τα χωράφια. Είναι εδώ. Κανα σκιάχτρο να φτιαχτώ να πούμε. Αυτό το βλέπεις. Είναι του Μπάκα. Σοκ στην Κίνα. Απίστευτο αρνητικό ρεκόρ. Τα 350 έδωσαν τα διαζύγια. Μιλάμε για πληθυσμό ρε που στη 1.700. Εντάξει. Γεια σου ρε Μπάκα γίγαντα. Πάμε. Έλα φίλε ναι. Άκου ρε γατούλα. Βλέπω τη γατούλα. Σε βάλεσαι και εσένα ο γιος εδώ. Πάμε επόμενη γραμμή, το Μάρι. Σας αφήσω, έπρεπε να είμαι εγώ Μητσοτάκης. Αφήσω όλα ένα μήνα μέσα, θα βγείτε σαν τέρατα από μέσα. Έπρεπε να είμαι εγώ Μητσοτάκης. Κάτι τέτοιο σαν και εσάς. Σαν τέρατα θα βγείτε. Πηδάτε σαν τις τσίτες από τα μπαλκόνια θα πηδάτε. Έλα φίλε, ναι. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Έλα Κώστα, καλημέρα. Καλώς ήταν. Κατερίνη, φίλε. Πώς? Κατερίνη. Καλώς ήταν. Έλα. Λοιπόν, θα το πω με προσοχή έτσι, αριστερός. Μπορώ να μιλήσω. Μου επιτρέπεις. Αριστερός. Ναι. Μου επιτρέπεις. Άκου λέει, γιατί να μην σε επιτρέψω. Θέλω να πω πολλά, δεν μου επιτρέπουν, καταλαβαίνεις. Πες ότι θες, είσαι τελευταίος. Έχω στα 20 μέτρα πρόσθεση. Τώρα, φαρμακείο στα 20 μέτρα, έχω περιπολικό. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Γιατί? Στα 200 μέτρα πάλι. Καλά στην Κατερίνη, πού να πήγαινες ρε φίλε. Με κι άσχημη πόλη. Στην Κατερίνη, πού να πήγαινες ρε φίλε. Οι μισοί δρόμοι βγάζουν μέσα σε αυλές. Πρόσεξε, άκου Κώστα. Άκου. Τελευταίες εκλογές, έτσι. 40% Νέα Δημοκρατία. Μαζί με Βελόπουλο Χρυσή Αυγή πάει 58. 23 ΣΥΡΙΖΑ. Πιερία, έτσι, όλος νομός. Πιο αργά μίλα, δεν σε πιάνω. Εκλογές Ιουλίου. Ναι. 47% Νέα Δημοκρατία. Ναι. Νομός Πιερία, έτσι. ΣΥΡΙΖΑ 23. Εντάξει. Μαζί με Βελόπουλο Χρυσή Αυγή πήγε 58-60, φεύγει δουλειά. Γιατί τη βάση Χρυσή Αυγή με τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Τώρα, Νέα Δημοκρατία είναι όλοι αυτοί. Από πού προέρχονται, δεξί δεν είναι. Έχει κάτι πασόκους που γίνανε ακροδεξί γιατί σταμάτησε η μάσα.
Λοιπόν, Κώστα, άλλο θέλω να πω, πρόσεξε. Τι χούντα είναι αυτή η τηλεόραση, έτσι. Τι χούντα είναι αυτή η τηλεόραση. Σε μένα το λες. Άκου. Κάποιον ηθοποιό μου δεν είσαι που μιλάει αυτός, ρε. Λοιπόν, δεν είναι πουθενά καταρχήν. Ως αριστερό δεν είναι πουθενά. Άκου, Αλαφούζος, ιδιώτης δεξιάς. Έτσι. Βαρδινογιάννης, Αλφα Σταρ, ιδιώτης δεξιάς. Κυριακού, ιδιώτης δεξιάς. Μαρινάκης, ιδιώτης δεξιάς. Χουσαβίδης, στο Όπεν, το κόμμα της Ρωσία δεξιό. Χαρατζαφέρες που είσαι παντίζει εμβέλεια, δεξιό. Δεν είναι πουθενά, δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν έχω στον ήλιο μία. Χουσαβίδης δεν είναι δεξιός. Με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν εδώ. Εδώ όλα τα κανάλια αγόρουν πανελληνικές εμβέλειες. Όλοι οι ιδιώτες δεξιά. Δεν έχω στον ήλιο μία. Δεν υπάρχουν πουθενά ως αριστερός. Δεν υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή αν ήταν ο Μελισσανίδης, πρόσεξε. Αν ήταν και ο Μελισσανίδης με κανάλι. Ο Γιαννακόπουλος, ο Φαρμακοβιομήχος με κανάλι. Οι Βιενόπουλοι κτλ. Τι θα γίνονταν εδώ πέρα. Θα είχαμε 10 στα 10, 15 κανάλια δεξιά. Στον Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πουθενά. Υπάρχει τεράστιο θέμα, να ξέρεις. Τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Έχει στασίδιο λαφούζος κάθε μέρα με τους χωροφυλάκες, τους συνδικαλιστές. Δεν υπάρχει φωνή εκεί πέρα τίποτα. Δεν υπάρχει άλλη φωνή. Κλείνεις. Δεν υπάρχει. Τέλος. Τα πες. Εντάξει. Τέλος. Ωραίος. Λοιπόν. Check it out now. The funk soul brother. Right about now.